Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, φτάνει στο Δημαρχείο του Ρεθύμνου, συνοδευόμενη από τον πρώην Βουλευτή Χανίων, Στέλιο Νικηφοράκη, τον Δήμαρχο Κυριάκο Βρυβιδάκη, όπου και την υποδέχτηκε η Βουλευτής του Ρεθύμνου, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος και ο κουμπάρος της Μανώλης Κονταρός, όπως επίσης και φίλοι του κόμματος. Σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση, η πρώην Υπουργός συζήτησε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου για την νέα αρχιτεκτονική δομή Καλλικράτης και τον έντονο προβληματισμό που έχει προκύψει με το Δήμο Ανογείων, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει πως σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε συνένωση. Πιστεύω ότι με τα ζώα παιδιά δεν γίνεται. Θα πρέπει οι άνθρωποι να γίνει μια σοβαρή διαβούλευση για να δούνε πώς θα εξυπηρετηθούν. Είναι εδώ οι γραβούρες του Βενετσιάνικου Ρεθύμνου και αυτές είναι, θα δείτε μέσα από τον πίνακα. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου παρέδωσε στην πρώην Υπουργό αναμνηστικά δώρα από την πόλη του Ρεθύμνου. Και επιπλέον μια που το έδινε είχε νόμισμα παλιά, αλλά υπήρχε σαν πόλη. Έχουμε αυτό το ασημένιο νόμισμα της πόλης που δίνει τα αδελφίνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε γνωστό καφέ της πόλης, όπου δεκάδες φίλοι και ψηφοφόροι της πρώην Υπουργού της επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Καλά είστε σύντεχνε. Ευχαριστώ. Πάντα Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τον αγώνα σας, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Αυτή την τιμή που μου έκανε η Κρήτη, σας το λέω έτσι από την καρδιά μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Για μένα είναι δύναμης και σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης που μου δείξατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ίδια χαιρέτησε τον καθένα τους ξεχωριστά, αλλά και όλους αυτούς τους υποστηριχτές της που ήταν μαζί στον αγώνα της για την Προεδρία του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με την ίδια την Ντόρα Μπακογιάννη να τονίζει πως θα βρίσκεται κοντά τους σε κάθε δύσκολη στιγμή, σημειώντας την κρίση που διέρχεται η χώρα με την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα για όλους. Έχουμε καλή χρονιά, υγεία και προκοπή στα σπίτια σας και πάνω απ' όλα δύναμη. Δύναμη και κουράγιο, γιατί θα μας χρειαστεί σε ένα δύσκολο χρόνο για τη χώρα, όπου από κοινού όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.